Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Νεκρός βρέθηκε χθες το απόγευμα, 50χρονος Ολλανδός, στην περιοχή Κουτσουνάρη Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα, τον 50χρονο εντόπισαν διερχόμενοι όταν είδαν το αυτοκίνητο εκτός δρόμου και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική υπηρεσία και άντρες της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το δυστύχημα πιθανότητα συνέβη το βράδυ της Δευτέρας. Προανάκριση για τα αίτια του θανάτου του 50χρονου Ολλανδού διενεργεί η ασφάλεια του τμήματος Ιεράπετρας. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Στην κάμερα του Τέλε Κρήτη μίλησε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρας, κ. Αρχάβλης. Εχθές 18 του μηνός Ιουνίου του 2024, 18:53, λάβαμε κλήση από την αστυνομία Ιεράπετρας για συνδρομή σε ένα συμβάν στην περιοχή του Κουτσουναρίου. Αμέσως η υπηρεσία μετέβη, 18:53 είναι η ειδοποίηση, μετέβη με 3 οχήματα. Διαπιστώσαμε ότι σε ένα αγροτικό χώρο, σε ένα λιόφτο, υπήρχε ένα αυτοκίνητο και δίπλα στο αυτοκίνητο υπήρχε ένα πτώμα. Ένα πτώμα αλλοδαπού, ηλικίας 50 ετών. Εμείς συνδράμαμε στο συμβάν κάτω από τις οδηγίες της ελληνικής αστυνομίας, η οποία είχε επιληφθεί του συμβάντος, και περίπου στις 22:12, 10 και 10 δηλαδή το βράδυ, αφού είχαν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, αποχώρησαν τα οχήματα και το προσωπικό της υπηρεσίας. Τα αίτια του θανάτου έχει επιληφθεί η ιατροδικαστική υπηρεσία. Εμείς συνδράμαμε στον απεκλωβισμό και μετακίνηση του πτώματος. Η Κρήτη βιώνει ανεύ προηγουμένου ρεκόρ αφήξεων και πληρότητας στα ξενοδοχεία. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των εργασιακών καταγγελιών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Λασιθίου, Μανώλη Πεπόνη, ο οποίος μίλησε στο Τέλε Κρήτη, τόνισε πως οι καθημερινές καταγγελίες μαρτυρούν εκμετάλλευση εργαζομένων σε ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Πάντα υπήρχαν παραβάσεις, παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας κτλ. Αλλά φέτο αυτό έχει αυξηθεί και μάλιστα έχει μεταφερθεί και σε επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν δώσει δικαιώματα. Αυτό είναι ανησυχητικό γιατί σημαίνει ότι μια μερίδα εργοδοτών, για να μην τους αδικούμε όλους, μια μερίδα εργοδοτών δυστυχώς υιοθετεί την τακτική των λίγων, δηλαδή να παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, οι συνθήκες εργασίας να μην είναι αυτές που ήταν μέχρι τώρα και γενικά μια παραβατική συμπεριφορά, η οποία βέβαια έχει αντίκτυπο στους εργαζόμενους, τόσο μισθολογικά, αλλά και ψυχολογικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι σε μια επιχείρηση όπου το κλίμα δεν είναι το σωστό και αυτό που πρέπει, σίγουρα και εσύ ο ίδιος και σαν άτομο προβληματίζεσαι. Προσπαθούμε, ειλικρινά σας το λέω, με κάθε τρόπο να παρέμβουμε σε καταστάσεις που μας δίνονται καταγγελίες, ακόμα και ανώνυμα, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει βέβαια μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, όπως πάντα, με την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και η επιθεώρηση εργασίας είναι αποδεκατισμένη, δεν μπορεί να τα προλάβει όλα και δυστυχώς προσπαθούμε όσο μπορούμε να παρέμβουμε τουλάχιστον σε συγκεκριμένες καταστάσεις, οι οποίες καταγγέλλονται και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είναι και ακραίες. Ενώ διαμορφώνεται μια κατάσταση τέτοια, που τα εργατικά χέρια δεν φτάνουν, γιατί αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό, που εργάζονται δηλαδή, γιατί να τυχάνουν τέτοιο συμπεριφορό. Αυτό είναι παράλογο. Και για να τελειώνει και κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση για την έλλειψη εργατικού δυναμικού στον χώρο του τουρισμού, οι λύσεις και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν θέλει η κυβέρνηση και οι εργοδότες να πιέσουν την κυβέρνηση, πράγμα που δεν έχω δει να το κάνουν μέχρι τώρα, σε 3-4 θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον τουρισμό, εγώ νομίζω ότι το θέμα θα λυθεί και θα ξανατραβήξει και νέα παιδιά, τα οποία μπορούν να είναι και το μέλλον του τουρισμού σε μια βιομηχανία που λέμε ότι είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ελλάδα. Το Ταμείο Ανεργίας. Δεν μπορεί μια οικογένεια, ένας εργαζόμενος, να ζήσει με 3 μήνες ταμείο ανεργίας, όταν στην καλύτερη περίπτωση, ακόμα και στην καλύτερη τουριστική
η σεζόν, η δουλειά η πραγματική είναι γύρω στους 5 μήνες. Οι υπόλοιποι είναι πολλά ρεπό, άδειες κτλ. Άρα με το 3 μήνες ταμείο ενεργείας καταλαβαίνουμε ότι κανένας μας δεν μπορεί να ζήσει ένα ολόκληρο χρόνο. Το δεύτερο είναι γιατί δεν επαναφέρουν αυτό που είχε καταργηθεί με τα μνημόνια, που ήταν το εφάπαξ των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία, που ήταν δικά τους λεφτά, αλλά κάποια στιγμή στα 20 χρόνια πάνω τους επιστρεφόταν ένα μέρος από αυτό και ήταν μια ανάσα και μια ανακούφιση. Το άλλο είναι οι εργασιακές σχέσεις. Μπορεί να καταργήθηκαν πολλά δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά ορισμένα δεν έχουν καταργηθεί, ευτυχώς ακόμα, και ισχύουν και επομένως θα πρέπει εκεί να πέσει βάρος και από την κυβέρνηση αλλά και οι ίδιοι εργοδότες να σεβαστούν την κατάσταση αυτή και να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τους εργαζόμενους στον τουρισμό αντί να επιζητούν εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Δεν είμαστε αντίθετοι στο να εργάζονται αλλοδαποί σε αυτές τις θέσεις, εφόσον όμως έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Και το τελευταίο, για να μην μακρηγορούμε, είναι η τουριστική εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή ένας νέος που πραγματικά θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό δεν έχει πια εκείνο το ενδιάμεσο σκαλοπάτι που ήταν οι σχολές μαθητείας, οι σχολές τουρισμού. Αυτές έχουν σχεδόν καταργηθεί, δεν λειτουργούν πια και δεν βλέπω κανένα ενδιαφέρον από τη μεριά της κυβέρνησης αλλά και από τη μεριά των εργοδοτών οι οποίοι λένε ότι θέλουν εξειδικευμένα στελέχη, θέλουν στελέχη τα οποία να έχουν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο, δεν βλέπω να πιέζουν προς αυτή την κατάσταση. Δηλαδή και οι ίδιοι εργοδότες δεν βλέπω να ανησυχούν και να προσπαθούν να ξαναλειτουργήσουν τις σχολές αυτές. Και τελευταίο βέβαια, ας πάρουμε το παράδειγμα εδώ της δικιάς μας σχολής, της ανώτερης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων του Αγίου Νικολάου, της Κρήτης όπως ονομάζεται τώρα, όπου πολλά χρόνια τώρα προσπαθούμε για τα αυτονόητα. Δηλαδή προσπαθούμε οι σχολές αυτές από τη στιγμή, η δικιά μας και της Ρόδου, από τη στιγμή που τα παιδιά μπαίνουν εκεί με εισαγωγικές εξετάσεις, έτσι. Δηλαδή με πανελλήνιες εξετάσεις. Οι γονείς τους ξοδεύουν χρήματα γι' αυτό. Περιμέναμε και περιμένουμε ακόμα να αναβαθμιστούν αυτές οι σχολές και να αποκτήσουν πραγματικά την οντότητα που πρέπει να έχουν. Ό,τι γίνεται τώρα σε αυτές τις σχολές είναι αξιέπαινο, χάρη στους ελάχιστους καθηγητές που έχουν απομείνει. Και βλέπω ότι με το καινούριο νομοσχέδιο που κατέθεσε η Υπουργός Τουρισμού τώρα πριν λίγες μέρες, ότι δεν γίνεται μια πραγματική προσπάθεια για να αναβαθμιστεί η σχολή αυτή, όπως είχαν προσκεφθεί εξάλλου και πολλοί επισκέπτες, υπουργοί και όχι, την περιοχή μας, αλλά παραμένει στα ίδια. Συνεδρίασε για πρώτη φορά η Δημοτική Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου με την παρουσία του Δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη να παρουσιάζει στα μέλη τον νέο τρόπο λειτουργία της. Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και πρόεδρος της συγκεκριμένη επιτροπή, Γιώργος Ξένος, μίλησε στο Τέλε Κρήτη σχετικά με το περιεχόμενο της πρώτης συνεδρίασης, τη θεματολογία και τις προτεραιότητες που θα ληφθούν, ευχαριστώντας τα μέλη που προέρχονται από όλους τους συνδυασμούς. Η Δημοτική Επιτροπή είναι ένα όργανο συμβουλευτικό. Είναι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η σύστασή της. Αποτελείται από 9 μέλη, τακτικά και τα αναπληρωματικά τους βέβαια. Είναι ένα συμβουλευτικό όργανο, όπως σας είπα και πριν. Ένα όργανο το οποίο θέλουμε, σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και εγώ προσωπικά, να είναι η βοήθεια και η στήριξη των προσπαθειών μας. Μέσω αυτού του οργάνου να μπορέσουμε να διευρύνουμε τις δράσεις και τον ορίζοντας όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε και που έχουμε σκοπό να κάνουμε, αλλά να πάρουμε και απόψεις αλλά και βοήθεια από τους ανθρώπους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Στην επιτροπή αυτή, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, κάθε φορά ανανεώνουν, τι είναι συγκεκριμένα άτομα, κύριε Ξένε? Όχι, είναι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η σύστασή τη, είναι με προτάσεις οι οποίες έγιναν από τις τρεις δημοτικές παρατάξεις, από τις τέσσερις δημοτικές παρατάξεις, αν και μία από αυτές δεν συμμετέχει με μέλος της. Είναι λοιπόν οι προτάσεις των Δημοτικών Παρατάξεων των Μελών. Είναι μια επιτροπή η οποία, από ό,τι είδατε και χθες, αποτελείται από διάφορους ανθρώπους που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, ένα ευρύ φάσμα του αθλητισμού από διαφορετικά αθλήματα, από διαφορετικά σημεία ο καθένας υπηρετεί τον αθλητισμό ή βρίσκεται περιφερειακά το αθλητισμό στο κομμάτι του εθελοντισμού που πάντα υποστηρίζει τις δράσεις αυτές, το κομμάτι των αθλητικών δράσεων που ο Δήμος διοργανώνει.
στην ολιγόλεπτη παρουσία μου διαπίστωσα ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που πλέον θα γίνονται διάφορες συμφωνίες για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και δράσεων, κύριε Ξένα. Φαίνεται ότι η γραφειοκρατία μπαίνει για τα καλά στην όλη αυτή η εξέλιξη. Θα υπάρχει τυχόν καθυστέρηση σε διάφορες δράσεις. Ναι, η παρουσία σας από ό,τι θυμάμαι ήταν στο πρώτο κομμάτι της ενημέρωσης μου από την πλευρά μου και την πλευρά του Δημάρχου προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού. Φυσικά αυτό που έπρεπε να τους ενημερώσουμε, το τι και πώς γίνεται πλέον μετά τη συγχώνευση του ΠΑΟΔΑΝ στο Δήμο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το όργανο, υπάρχει ο τομέας αθλητισμού του Δήμου, ο οποίος φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσει με βάση τα κριτήρια και το συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί ο Δήμος και το δημοσιονομική, οικονομικά και πολιτική που υπάρχει. Θα ήθελα από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που κληθήκαν να παραστούν, όλοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τους ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και ευελπιστώ σε μια πολύ καλή συνεργασία. Είπαμε ότι είναι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις άνθρωποι του αθλητισμού και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο καθένας στον τομέα του ενδιαφέροντος, όπως είπε και στο άθλημα το οποίο ασχολείται ή έχει ασχοληθεί κατά το παρελθόν, αλλά και διάθεση να συμμετέχει με προτάσεις και σε άλλα θέματα. Τους ευχαριστώ λοιπόν πολύ και την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, καλούμε και όχι μόνο τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αλλά και όποιον άλλο πολίτη θέλει να παραστεί στη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει πάλι στο ίδιο μέρος, στο παλιό Δημαρχείο, στο παλιό γραφείο του, στο Δημάρχου του προηγούμενου του γραφείου. Όποιος έχει κάποια πρόταση ή οτιδήποτε θέλει, αν θέλει να παραστεί, να παρακολουθήσει, είναι ευπρόσδεκτος και θα χαρούμε πολύ να τον δούμε. Το πρώτο τουρνό 3x3 Basketball Cretan Series του 2024 διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Ιουνίου στην παραλία της Ιεράπετρας στις 4 το απόγευμα με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης και της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης με μεγάλους υποστηριχτές την εταιρεία Fresh Snack και το Choco Big με guest star τον Σοφοκλής Χορτσανίτη. Τον 3x3 Cretan Series υποστηρίζει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Make a Wish. Αυτό το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Ιουνίου πρόκειται να γίνει ένα τουρνουά 3x3 στην πόλη μας, το οποίο είναι ένα από τα 10, γύρω στα 10-15, θυμάμαι καλά, θα γίνουν σε όλη την Κρήτη. Γίνεται συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε τον Σοφοκλή Χορτσανίτη, τον Big Sof, όπως το ξέρουμε εμείς πιο πάλι, ο οποίος θα παρευρεθεί και τις δύο μέρες, θα είναι στο τουρνουά και σίγουρα θα έχει την αλληλεπίδραση με τα παιδιά, με τους συμμετέχοντες και θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις σε αυτό το διήμερο. Έχει προσκληθεί ο οργανισμός Make a Wish, οι εθελοντές δότες μελού των οστών, όπως ξέρουμε επικοινώς, γιατί πραγματικά είναι πολύ καλό να συνδυάζεται ο αθλητισμός με τον εθελοντισμό. Αναπνοή ανακούφισης για 189 συμβασιούχους του Δήμου Ηρακλείου που μένουν στην εργασία τους. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων, μια σπουδαία νίκη για το Δήμο Ηρακλείου, αλλά και ειδικότερα για τους συμβασιούχους. Ναι, αφορά εργαζομένους του Δήμου Ηρακλείου, είναι 189 άτομα, τα οποία εργάζονται με μορφές εξαρτημένης εργασίας, κοινοφελή και παρατασιούχοι. Παρατασιούχοι από το 2015, στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου γύρω στα 17 άτομα. 135 άτομα μετά είναι κοινοφελή που καλύπταν θέσεις καθαριότητας, νεκροταφεία, πράσινο και 42 ή 52 άτομα, δεν κάνω λάθος ακόμα, καλύπταν θέσεις διοικητικού μέσα στο Δήμο Ηρακλείου. Όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος Ηρακλείου, ένας μεγάλος δήμος, φεύγοντας αυτά τα 189 άτομα, θα δημιουργούταν τεράστιο πρόβλημα στις υπηρεσίες τόσο στις διοικητικές όσο και στις εξωτερικές, όπως είναι η καθαριότητα, το πράσινο ή ακόμα και τα νεκροταφεία. Σαν Ομοσπονδία ήμασταν εκεί και εγώ και ο Μιχάλης ο Καρασάβας, ο οποίος είναι από το Ηράκλειο, από το Δήμο Ηρακλείου και είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου και αυτός, με την κυρία Κατσαρού Πετράκη, δικηγόρο, η οποία έχει καταφέρει τον τελευταίο καιρό σε όλη την Κρήτη και έχει κερδίσει αρκετές μάχες. Έτσι λοιπόν κερδίσαμε και αυτή τη μάχη σήμερα. Πήρανε παράταση μέχρι 6 Νοεμβρίου του 2024, αναβολή της εκδίκασης, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Το ζητούμενο είναι να καταφέρει και η Ομοσπονδία, η δικιά μας από πάνω, προσπαθούμε όλοι. Ο νόμος του Βορύδη αυτός, ο οποίος μπαίνει στην ουσία στο αυτοδιοίκητο μέσα των Δήμων, να τον καταργήσουμε. Δεν γίνεται ο κάθε Δήμος να θέλει να αυτοδιοικηθεί και να μην υπάρχει το αυτοδιοίκητο, δηλαδή ετεροδιοίκητο. Από εκεί και πέρα,
ευχής έργο να είναι, να καταφέρει η κυβέρνηση να βγάλει πάλι μια μεγάλη προκήρυξη, πρημοδοτώντας αυτούς τους εργαζόμενους που ήδη δουλεύουν σχεδόν μια δεκαετία, όπως και γίνει και με το βοήθεια στο σπίτι, που πρημοδοτηθήκαν με ειδική προϋπηρεσία, για να καταφέρουν και αυτοί οι άνθρωποι να μπουν. Σε 5 με 10 χρόνια, οι Δήμοι με αυτό το ρυθμό υπανάπτυξης δεν θα έχουν προσωπικό να δουλέψουν. Και αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε υποβαθμισμένες υπηρεσίες, είτε αύξηση του κόστου των υπηρεσιών, τα οποία είναι στην ουσία αλληλένδετα. Εκκρεμούν άλλες τέτοιες υποθέσεις συμβασού? Εκκρεμούν υποθέσεις, εκκρεμούν και στον Δήμο Ιεράπετρα, στον Σεπτέμβριο, και στο Δήμο Σιτίας. Έχουμε 7 παρατεωσίους στο Δήμο Ιεράπετρας και άλλους τόσους στο Δήμο Σιτίας. Είναι γύρω στις 18-19 πάλι του Σεπτέμβρη η εκδίκασή τους. Οι δικοί μας αυτοί δουλεύουν από το 2017 και 2018. Ευελπιστούμε και με αυτούς να κερδίσουμε κάτι. Τα πράγματα προς το παρόν είναι και θετικά και αρνητικά, μπορώ να πω. Εάν δεν φύγει ο νόμος του Βορρήδη, όπως είπα και πριν, που υποχρεώνει τους δημάρχους να καταφύγουν σε έφεση, σε δεύτερο βαθμό, τα προβλήματα θα υπάρχουν. Το κλειδί την πράσινη μετάβαση αποτελούν οι ενεργειακές κοινότητες. Αυτό υπόθηκε στη διάρκεια μιας ακόμη ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Όπως επισημάνθηκε, η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, σχεδιάζει δράσεις σε ολόκληρη την Κρήτη με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση. Τη σημερινή ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Κρήτη Valley, ενός προγράμματος ευρωπαϊκού Horizon μεγάλου, εξετάζουμε τις δυνατότητες της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορες μορφές, σε ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, προς όφελος κυρίως των πολιτών. Και εξετάζουμε πώς μπορεί να παραχθεί ενέργεια για να αποδοθεί άμεσα στους πολίτες σε μορφές που δεν είναι μόνο οι συνηθισμένες, οι γνωστές ΑΠΕ, αλλά αναπτύσσεται κοιλάδα υδρογόνου, για παράδειγμα, που είναι μια καινούργια τεχνολογία, και πώς μπορεί να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στον Αθερινόλακο. Πώς μπορεί να, δεύτερον, να παραχθεί ενέργεια από βιομάζα και να δοθεί στους πολίτες για τηλεθέρμανση ή ψήξη. Είναι τεχνικές και τεχνολογίες που εξετάζει το πρόγραμμα για να δώσει άμεση ωφέλεια στους πολίτες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιεί το πρόγραμμα. Είναι η πρώτη κοιλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γίνεται στην Κρήτη με χρηματοδότηση εγκεκριμένη 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δοκιμάσει το συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιά και το κάνει αυτό στην Κρήτη. Θα έχουμε την ευκαιρία 4 εφαρμογών σε 4 περιοχές. Στην Άρβη, στο Αρκαλοκόρι, στο Οροπέδιο και στον Αθερινόλακο. Σε κάθε περιοχή θα δοκιμάσουμε συνδυασμό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με σκοπό να παρέχουμε ενέργεια σε νοικοκυριά, δωρεάν ενέργεια, πράσινη ενέργεια στους πολίτες στα πλαίσια της ενεργειακής δημοκρατίας και της ενεργειακής μετάβασης στο νησί μας. Από αυτό το έργο αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της συνεργασίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, των πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Προπάντων βέβαια αποδεικνύεται ο ρόλος των περιφερειών στην ενεργειακή μετάβαση, διότι οι περιφέρειες γνωρίζουν τα τοπικά θέματα καλύτερα από τον καθένα. Η Clear Water σας παρουσιάζει ένα φίλτρο νερού άνω πάγκου, το οποίο αποτελείται από φίλτρο νερού άνθρακα. Κατακρατεί είναι αμιάντου, χλώριο, αιωρούμενα υλικά, χημικές ενώσεις οι οποίες είναι επιβλαβείς για τον οργανισμό, μυρωδιά του νερού. Αποτελείται από τη συσκευή, το φίλτρο ενεργού άνθρακα και το βρυσάκι του, το οποίο πάρα πολύ εύκολα το συνδέεται στη βρύση σας χωρίς τεχνικό. Το ανταλλακτικό του μέσα είναι 2 στα 2, ενεργός άνθρακας
και πολυπροπυλένιο που κρατάει αιωρούμενα σκουριά λασπουριές και ο ενεργός άνθρακας χημικά ενώσεις χλωρίου και ό,τι επιβλαβείς για τον οργανισμό μας. Χρειάζεται αλλαγή μία φορά το χρόνο. Ανταλλακτικά υπάρχουν πάντα στην εταιρεία μας και είναι πάρα πολύ εύκολο να το αλλάξετε μόνοι σας. Η συσκευή τόσο πολύ εύκολα βιδώνει και είναι έτοιμη. Και έχετε καθαρό νερό στο ποτήρι σας. Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Αποτύπωμα. Η έκθεση αποτελείται από έργα που δημιούργησαν οι μαθητές του 2ου και 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου και Κοσμού, τον χώρο του Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου. Η έκθεση ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουνίου. Κάθε πίνακας αφηγείται μια ιστορία, εκφράζει ένα συνέστημα και αγγίζει την ψυχή του θεατή. Στο Τελεκρίτη μίλησαν οι διευθύντρες των σχολείων, κυρία Μαρία Χατζηπαναγιώτη και κυρία Μαρία Τουτουδάκη, καθώς και εικαστικός και καθηγήτρια κυρία Ειρήνη Κασιμάτη. Η σχολική χρονιά φέτος κλείνει με μια εξαιρετική έκθεση των παιδιών του 2ου και 3ου Γυμνασίου του Αγίου Νικολάου. Ζωγράφησαν υπέροχα πράγματα τα οποία παρουσιάζονται από σήμερα στον Αγίου Νικολάου μέχρι πότε? Μέχρι και στις 20 του μήνα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 6 με 9 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά, να έχει και λίγη δροσιά για να μπορούν να έρθουν όλοι, γονείς, μαθητές που έκαναν τα έργα και όσοι δεν έκαναν, να θαυμάσουν όλα αυτά τα ωραία αποτυπώματα των μαθητών μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η έκθεση έχει ακριβώς αυτό το τίτλο. Λοιπόν, το αποτύπωμα, όπως έχει πει η καστικός μας, η κυρία Κασιμάτη, είναι μοναδικό για κάθε άνθρωπο. Κάθε παιδάκι μας, λοιπόν, και των δύο σχολείων είναι μοναδικό και έκανε το δικό του μοναδικό έργο με το δικό του μοναδικό τρόπο. Αυτά εκθέτουμε και αυτά ήρθαμε να καμαρώσουμε όλοι μας σήμερα. Δύσκολη ερώτηση έχω. Σαν διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου του Αγίου Νικολάου, ποιο αποτέλεσμα θα πρέπει να σπίτι σας? Όλα! Αν μπορούσα να τα πάρω όλα θα τα έπαιρνα και θα ήταν το ωραιότερο σπίτι του Αγίου Νικολάου. Το πιστεύω και το εννοώ. Σίγουρα. Κυρία Τουτουδάκη, ίδια ερώτηση για εσάς. 2ο Γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου κλείνει η χρονιά με μια πραγματικά πανέμορφη εικόνα. Και πολύ μεγάλη χαρά δική μας. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κασιμάτη. Αποδεικνύει ότι κάθε παιδί έχει μέσα του ένα καλλιτέχνη. Mm-hmm. Και κάθε παιδί μπορεί να εκφραστεί με το δικό του υπέροχο τρόπο. Αυτό ακριβώς είπε η κυρία Χατζηπαναγιώτη. Οπότε οι δικές επιλογές στο έργο για το σπίτι σας θα θεμαλώνονται με την ίδια ποιο θα πάρει τα μισά και ποια τα άλλα μισά? Κάτι τέτοιο θα σας απαντούσα κι εγώ, αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ όλα αυτά να τα πάρουμε στο σχολείο. Και να είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα χώρο που να μπορούμε να εκθέσουμε όλα αυτά. Είναι υπέροχα. Εξαιρετική. Και να το βλέπουν και τα παιδιά. Σίγουρα. Κυρία Κασιμάτη, ικανοποιημένη από τα ρεθίσματα των παιδιών, τα αποτύπωσαν με τρόπο που σας ικανοποιεί? Ναι, πάρα πολύ ικανοποιημένη. Τα παιδιά δούλεψαν πάρα πολύ όλη τη χρονιά, συνεργαστήκαμε πολύ όμορφα. Στην αρχή αντιμετωπίσαμε έτσι ένα δισταγμό και έτσι, μια επαφή με μια δυσκολία, αλλά τελικά λύθηκαν όλα. Μπορείτε να το δείτε άλλωστε. Είναι και εδώ τα παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενοι που έρχονται και καμαρώνουν τα έργα τους. Εγώ θα τα έπαιρνα όλα. Βέβαια, έχω βάλει και κάποια στο μάτι. Ελπίζω να ξεχάσω ότι να τα πάρουν, γιατί τους είπα επίσης να με πρικίσουν αν θέλουν, αλλά δεν βλέπω κανένα πρόθυμο. Μάλλον δεν θα πάρω κανένα. Όταν ξεκίνησε η ιδέα για να γίνει αυτή η έκθεση, ήσασταν σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα ήταν αυτό που βλέπουμε σήμερα? Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα ήταν. Και έχω και περισσότερες ακόμα όρεξη και σκέψεις για τον χρόνο. Φέτος ήταν μια γνωριμία που πήγε πάρα πολύ όμορφα, εξαιρετικά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ελπίζω και τα παιδιά. Μακάρι. Του χρόνου πιστεύω θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Βοηθάει η τέχνη τη μάθηση? Πάρα πολύ. Βοηθάει με πάρα πολλούς τρόπους που δεν τους γνωρίζουμε. Πολλές φορές ακούω γονείς που λένε, εντάξει, βέβαια να σας ρωτήσω, αλλά εντάξει, τα καλλιτεχνικά δεν είναι και τόσο σπουδαίο μάθημα. Δεν μπορούν να ξέρουν πραγματικά πόσο σπουδαίο μάθημα είναι, και όχι γιατί θα μάθουν να ζωγραφίσουν, αλλά γιατί μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα και έρχονται κοντά στα συναισθήματά τους, εκφράζονται, δουλεύουν ομαδικά. Είναι πάρα, και πέρα από τη γνώση, δηλαδή, ότι μαθαίνουμε για τους καλλιτέχνες, γιατί εδώ έχουμε ασχοληθεί με πολλούς καλλιτέχνες, μαθαίνουμε και τον εαυτό τους μέσα από την τέχνη, και αυτό είναι εξαιρετικό. Τα πάνε καλύτερα στο ελεύθερο σχέδιο ή στην αποτύπωση άλλων θεμάτων από άλλους καλλιτέχνες? Αρχικά δουλεύουμε με αποτύπωση. Σπουδή λέγεται αυτό. Μιλάμε για καλλιτέχνες, γιατί θέλω να νιώσουν εμπιστοσύνη. Γιατί όταν τους λες, κάντε κάτι δικό σας, τα 90 παιδιά θα κάνουν μια γραμμή και θα πούνε τελείωσε, αυτό ήταν το δικό μου. Και τα 10 κάπως θα έχουν άγχος ότι επίδοση, και τι να κάνω και πώς θα το κάνω. Οπότε
δείχνοντάς τους πράγματα και μαθαίνοντάς τους τεχνικές, μετά νιώθουν και αυτοί ότι είναι πιο έτοιμοι να εκφράσουν το δικό τους κομμάτι, γιατί έχουν πιο πολλά εργαλεία. Το έργο εξυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΕΙ Παπαγιαννάτων Σιτίας, προϋπολογισμού μελέτης ενός εκατομμυρίου 855.000 ευρώ, υπέγραψε Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση νερού και ρεύματος, στην ευκολότερη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος άρδευσης, τον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και στη δημιουργία υποδομών για τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων. Στην υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Κώστας Ξενικάκης και ο τεχνολόγος γεωπόνος του ΤΟΕΒ Θοδωρής Πετρουλάκης. Συναγερμός σήμανε το πρωί στις λιμενικές αρχές Σιτίας και Αγίου Νικολάου από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την Ακυβερνησία ενός ιστιοφόρου σκάφος σημαίας Πολωνίας λόγω μηχανικής βλάβης με δύο επεβαίνοντες από την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σκάφος βρισκόταν εξωτερικά του κόλπου του Αγίου Νικολάου. Αμέσως στο σημείο προς παροχή συνδρομής μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Αγίου Νικολάου, καθώς και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος Αποξηράς. Το εστιοφόρο με τη συνδρομή σκάφους αγκυροβόλησε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο Μόχλος, συνοδεία του περιπολικού σκάφους. Από το Λιμεναρχείο Σιτίας απαγορεύτηκε ο απόπλος του εστιοφόρου σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Μεγάλη φωτιά μένεται από το μεσημέρι στη Βάρη Σκοροπίου, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας να είναι τεράστια για την κατάσβεσή της. Η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Οι φλόγες μπήκαν στο κτήμα Νεφέλες που βρίσκεται στην περιοχή, αλλά οι πυροσβέστες κατάφεραν να τις σβήσουν. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να εκδηλώθηκε από εργασίες, με αποτέλεσμα να αρπάξουν ξερά χόρτα σε οικόπεδο που δεν είχε καθαριστεί. Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σχετικά με την φωτιά στη Βάρη Σκοροπίου, είπε ότι άρχισε από χαμηλή βλάστηση κοντά στη Σχολή Ευελπίδων και επεκτάθηκε ταχύτατα, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που έφτασαν και τα 8 μποφόρ. Έκανε γνωστό ότι όπου χρειάζεται η ελληνική αστυνομία, βοηθάει στην απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή. Πολύ δύσκολη σημερινή ημέρα, με πολλές ενάρξεις πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Τις τελευταίες ώρες έχουμε διαρκώς νέες ενάρξεις. Σχεδόν κάθε 10 λεπτά ξεσπάει και μία νέα πυρκαγιά. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε πρώτο στάδιο. Όμως, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Κοροπή ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση επί της λεωφόρου Βάρης Κοροπίου πλησίων της Σχολής Ευελπίδων και είναι σε εξέλιξη. Αυτή η πυρκαγιά επεκτάθηκε ταχύτατα στην ευρύτερη περιοχή με τη βοήθεια πολύ ισχυρών ανέμων που οι ρηπές τους έφτασαν τα 8 μποφόρ. Γι' αυτό εκδόθηκε αρχικά προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 και στη συνέχεια ακόμη δύο μηνύματα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Λαμπρικά και Κίτσι. Με τη συνδρομή δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας, όπου χρειαστεί, πραγματοποιείται απομάκρυνση των κατοίκων, γιατί προέχει η ασφάλειά τους και οι δυνάμεις που επιχειρούν ενισχύονται διαρκώς. Σε εξέλιξη είναι ακόμα μία επικίνδυνη πυρκαγιά στο Κρανίδι Αργολίδας. Και σε αυτή την πυρκαγιά επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ πριν από λίγο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή της Δάρδιζας. Εφιστούμε την προσοχή όλων, γιατί οι πυρκαγιές λαμβάνουν γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση. Φωτιά σε χωράφι εκδηλώθηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Ιουνίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου πίσω από το ξενοδοχείο Λατό. Επιτόπου έσπεσαν 3 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και σύντομα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Την Τετάρτη και ώρα 11 το πρωί στη Σιτία πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική ήχηση σιρήνων συναγερμού στο πλαίσιο της επιθεώρησης εξαμήνου 2024, προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονική λειτουργία τους. Η ενεργοποίηση των σιρήνων συναγερμού είχε καθαρά δοκιμαστικό σκοπό, όπως ανέφεραν στο Τέλε Κρήτη ο αποδιοικητής στο αστυνομικό τμήμα Σιτίας, Γεώργιος Παπαντονίου, και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιτίας, Γιάννης Δασκαλάκης. Στο πλαίσιο της εξαμηνίας συντήρησης
των σιρήνων συναγερμού που διατάσσεται από την υπηρεσία μας και με αφορμή την αγορά καινούριων σιρηνών από το Δήμο Σιτίας, κάναμε σήμερα μια δοκιμαστική ίσιση. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί. Απλά ήταν μια δοκιμαστική ίσιση για να δούμε την καλή λειτουργία των σιρήνων και να ευχηθούμε να μην χρειαστεί οι σιρήνες συναγερμού να λειτουργήσουν υπό πραγματικές συνθήκες. Είσαστε ευχαριστημένος από την απόδοση της σημερινή όλης αυτής της δοκιμής? Οι σιρήνες, όπως σας είπα, είναι καινούργιες και η απόδοση τους ήταν πραγματικά πολύ καλή σε σχέση με τις προηγούμενες. Ο Δήμος Σιτίας και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας προέβησε μια δοκιμή των καινούριων σιρήνων που προμήθευσε ο Δήμος στο Γραφείο της Πολιτικής Άμυνας. Πρόκειται για 4 σιρήνες τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες ενεργοποιούνται απευθείας από τις ανάλογες υπηρεσίες. Είναι για την προστασία του πληθυσμού, να πούμε, σε περίπτωση μόνο πολέμου. Οπότε κάθε 6 μήνες περίπου αυτές οι σιρήνες ηχούν, απλά και μόνο για να γίνεται η δοκιμή και να δούμε ότι λειτουργούν τέλεια. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί για κάτι. Νομίζω ότι όσοι δεν το ξέρανε ίσως να ενοχλήθηκαν. Ζητάμε από όλους αυτούς συγγνώμη, αλλά γίνεται για το γενικό καλό του πληθυσμού. Ακούσατε τις σιρήνες σήμερα που ήχησαν το πρωί? Ναι, τις άκουσα. Τι ξέρετε? Δύο φορές. Πανικοβληθήκατε, τι κάνατε? Όχι. Εγώ τις έχω συνηθίσει από την κατοχή, το 40, τις σιρήνες. Και έτσι δεν ντρομάζω. Στον όμορφο κόσμο της μουσικής μας ταξίδεψαν οι μαθητές της Μουσικής Σχολής Αρετούσα στη Σιτία με το κλείσιμο άλλης μία δημιουργικής μουσικής σχολικής χρονιάς στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή τους. Η Μουσική Σχολή Αρετούσα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της, μέσα από διοργανώσεις παρουσιάσεων συναυλιών και φεστιβάλ, να αναδείξουν το μουσικό τους ταλέντο και να παρουσιάσουν στο κοινό τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην διάρκεια των μαθημάτων. Σεντία Σο και είμαι δασκάλα στην Αρετούσα για φλάουτο και φλαγέρα. Τα παιδιά σήμερα δίνουν μια πολύ ωραία βραδιά συναυλία που παίζουν τα κομμάτια που δούλεψαν όλο το χρόνο και τελειώνουμε το χρόνο έτσι με χαρά και μια συναυλία να έχουν την ευκαιρία για να παίζουν μπροστά από τους άλλους. Χαρά. Είσαστε ευχαριστημένοι από την απόδοση και τη συμμετοχή των παιδιών? Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά παίζουν και έχουν κουράγιο για να μπουν μπροστά από τον κόσμο και να παίζουν τα κομμάτια. Όλο αυτό που δουλέψαν ήταν σε ένα δωμάτιο, ας πούμε. Τώρα έχουν την ευκαιρία για να παίζουν μπροστά από τον κόσμο. Ωραία. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα ωραία ακούσματα που ακούμε εδώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια μαγεία για να έχουμε τόσο όργανα και μουσική εδώ στη Σιτία. Χαμός στη Μαγιόρκα, εξαγριωμένοι ντόπιοι έδιωχνουν τους τουρίστες από την παραλία. Την κατάσταση στα χέρια τους αποφάσισαν να πάρουν οι ντόπιοι στη Μαγιόρκα, που εξαγριωμένοι από τον υπερτουρισμό, αποφάσισαν να εμποδίσουν την πρόσβαση των τουριστών στη δηλιακή παραλία του νησιού. Βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail δείχνει μια γυναίκα να κάθεται απέναντι από το μονοπάτι που οδηγεί στον ιδιαίτερα δημοφιλή όρμο, κάλλοντας μόρο, την ώρα που ένας ντόπιος φώναζε στους τουρίστες να φύγουν. Στην παραλία, διαδηλωτές χειροκροτούσαν και αποδοκίμαζαν τους επισκέπτες που απομακρυνόνταν από την παραλία καθώς μάζευαν τα πράγματά τους για να φύγουν. Πάνω από 750.000 τουρίστες επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τολμηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην αγορά και θα συνεχιστούν για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα είναι παρεμβάσεις που, θέλω να τονίσω, έχουν αρχίσει να φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα.
ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ήταν ο κομβικός ρόλος του Υπουργείου στην ανάπτυξη, στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και για την διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Σήμερα να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των θεμάτων που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης, ξεκινώντας προφανώς από τα ζητήματα των τιμών. Απόφασή μας είναι να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τολμηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις, τις οποίες έχουμε ήδη κάνει στην αγορά για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα. Είναι παρεμβάσεις που, θέλω να τονίσω, έχουν αρχίσει να φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Τον μήνα Μάιο είχαμε τον 7ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να μιλάμε για μείωση του πληθωρισμού, κύριε Υπουργέ, αλλά για μείωση των τιμών πια στο ράφι, προς όφελος του καταναλωτή, ειδικά στο σούπερ μάρκετ και ειδικά στα τρόφιμα. Και πιστεύουμε ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα μπορεί σύντομα να μας οδηγήσει σε ακόμα πιο ουσιαστικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Στη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ελληνική βιομηχανία, στην ελληνική μεταποίηση, μέσα από την εκπόνηση μιας εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής, η οποία ήδη εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα. Να αναφέρω και εγώ ενδεικτικά τον εξορθολογισμό που κάνουμε στα βιομηχανικά μας πάρκα, καθώς θεωρούμε δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρχει βιομηχανία χωρίς οργανωμένους χώρους υποδοχής τέτοιων βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Και βέβαια μια ξεχωριστή αναφορά στα θέματα τα οποία αφορούν την έρευνα και την καινοτομία, ένα διακριτό χαρτοφυλάκιο με νέα υφυπουργό. Και εκεί συζητάμε για μια σειρά από δράσεις που έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας τη φρεγάτα Ψαρά, η οποία πρόκειται να αποπλέψει για να συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Κύριε Αρχηγέ του ΓΕΘΑ, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κύριε Αρχηγέ του Στόλου, κύριε Κυβερνήτα, καπετάνια, μέλη του πληρώματος της φρεγάτας Ψαρά, η συνεχιζόμενη κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα επιβάλλει, όπως ξέρετε, τη συνέχιση της επιχείρησης Ασπίδες, της μεγαλύτερης στρατιωτικής ευρωπαϊκής επιχείρησης που έχει γίνει ποτέ, μιας επιχείρησης που, πέρα από το ελληνικό της όνομα, η χώρα μας έχει την ηγεσία. Προβάλλουμε τη σημαία μας, προβάλλουμε την ευρωπαϊκή σημαία, προβάλλουμε τον ευρωπαϊκό βραχίωνα, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος για το εθνικό μας συμφέρον. Σήμερα φεύγετε, αναλαμβάνετε το έργο της φρεγάτας Σίδρα, θα παρέχετε συνοδεία στο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου, του πλανήτη. Με την παρουσία σας εκεί υπογραμμίζεται το ρόλο της πατρίδας μας σαν παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας. Θα ήθελα με ευγνωμοσύνη καταρχήν να αναφερθώ στο πλήρωμα της φρεγάτας Ίδρα. Έφερε με απόλυτη επιτυχία σε πέρας την αποστολή της και το επίσης εξαιρετικά σημαντικό, γύρισε πίσω με ασφάλεια. Δεν πρόκειται να σας αποκρύψω την αλήθεια, άλλωστε την ξέρετε ήδη. Πηγαίνετε σε περιοχή κινδύνου. Εύχομαι λοιπόν να γυρίσετε με ασφάλεια στην πατρίδα, αφού έχετε εκτελέσει το καθήκον σας. Επαναλαμβάνω, έχω εξηγήσει επανειλημμένα εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην ελληνική κοινωνία ότι η αποστολή σας δεν είναι αποστολή κρουαζιέρας.
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, με τη Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών, Επιστημόνων, Επαγγελματοβιοτεχνών και Δικηγόρων στη Βουλή. Υποδεχόμαστε σήμερα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή τη Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών, Επιστημόνων, Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, που εκπροσωπεί τουλάχιστον 15 μεγάλους συλλογικούς φορείς, οι οποίοι συναντήθηκαν μαζί μας και έξω από το Συμβούλιο Επικρατείας προχτές για την κατάθεση της προσφυγής αντισυνταγματικότητας, αλλά είχαν διοργανώσει και στις 3 Ιουνίου τη συνέντευξη τύπου, στην οποία είχε συμμετάσχει και είχε τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης. Από τη μεριά μας θέλουμε να σας επιβεβαιώσουμε την απόλυτη αντίθεσή μας με τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος και το φορολογικό χαράτσι, το οποίο η κυβέρνηση νομοθέτησε αναδρομικά στο τέλος του χρόνου και αντισυνταγματικά. Να σας επιβεβαιώσω ότι έχουμε τοποθετηθεί σε όλους τους τόνους ότι αντιτιθέμεθα, διότι είναι ένα άδικο μέτρο από μια κυβέρνηση η οποία παραδέχεται μετά από 5 χρόνια ότι είναι ανίκανη να διαχειριστεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και να το αντιμετωπίσει επί της ουσίας, και ενώ δεν λαμβάνει μέτρα και για τη φοροδιαφυγή αλλά και για τα ακραία και άδικα υπερκέρδη, έρχεται να επιβάλλει ένα κεφαλικό φόρο επί δικαίων και αδίκων, το οποίο οδηγεί στην εξόντωση ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των επιστημόνων και πολλών επαγγελμάτων της υπαίθρου. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το μέτρο θα οδηγήσει σε κλείσιμο πάρα πολλών επιχειρήσεων, σε ερήμωση της υπαίθρου, από ό,τι μας έχει μεταφερθεί από όλους τους συναδέλφους μας, και σε φυγή επιστημόνων στο εξωτερικό. Από τη μεριά μας, πέρα από την αντίθεση που έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους, θέλω να σας πω ότι αποφασίσαμε ως Προεδρείο Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να λάβουμε και άλλα μέτρα για να ανατρέψουμε αυτό το άδικο μέτρο. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προετοιμάσει και θα καταθέσει σήμερα τροπολογία για την αυριανή συνεδρίαση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μέσα από την τροπολογία ζητούμε την κατάργηση του χαρασιού, ας το πω έτσι, για να καταλαβαινόμαστε, και πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία πρέπει εκ μέρους μας να μεταφερθεί και θα αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες η γραμματέας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος προς τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να υποστηριχθεί αύριο στην Ολομέλεια και από τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί είναι μια απολύτως δίκαιη τροπολογία, μια απολύτως δίκαιη παρέμβαση που, αν θέλετε, ικανοποιεί και την ανάγκη εμπιστοσύνης του πολίτη προς την πολιτεία που έχει ανατραπεί με την αναδρομική και εκ των υστέρων και άδικη υπερφορολόγηση των επαγγελματιών και των επιστημόνων και των μικρομεσαίων. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.